χτίστηκε το 2003 με 2004. Τα δέντρα που βλέπουμε γύρω φυτευτήκανε πολλές φορές και βλέπουμε τώρα πώς έχουν αναπτυχθεί. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεοφύλακτο Νικομιδίας, τον Θαυματουργό. Επειδή κάτοικε εδώ, είναι από την Βυθινία, τα μέρη της Βυθινίας, ο επίσκοπος μας είπε να αφαιρέσουμε το ναό στον Άγιο Θεοφύλακτο Νικομιδίας, τη γενέτειρα των γονέων μας. Περιμένουμε την πραγματοποίηση του Γέροντος και Αγίου Εφραίμ του Κατωνακιώτη, ο οποίος είπε το μοναστήρι μας είναι εκεί πάνω στο ύψωμα, σε ανύποπτο χρόνο χτίσαμε το ναό αυτό και δίπλα το κελάκι που έχουμε αρκετά χρόνια εδώ. Τώρα γεράσαμε. Αλλά για να μην σας κουράζει περισσότερο, λίγα λόγια να πούμε. Για την πίστη μας. Για την παράδοση. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο ευαγγελιστής, ο Άγιος της Αγάπης, αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι ο Θεός είναι αγάπη και πρέπει να αγαπώμε κι εμείς τον Θεό. Ο Θεός στις ομιλίες του, ο Κύριος μας, είπε ότι ο Θεός είναι αγάπη και θέλει να τον αγαπάμε κι εμείς. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, λέει, ο αγαπών τον Θεό, ο Θεός μένει μέσα. Μέσα, έρχεται και μας κατοικεί μέσα μας. Αλλά λέει, για να αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να αγαπάμε και τον αδελφό μας, τον συνάνθρωπό μας. Εάν τον συνάνθρωπό μας που βλέπουμε δεν τον αγαπούμε, τον Θεό πώς θα τον αγαπήσουμε, τον οποίο δεν βλέπουμε. Για να γνωρίσουμε όμως την αληθινή αγάπη, η αγάπη περνάει μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την υπομονή, μέσα από την θυσία, μέσα από την προσφορά. Τι λέω, τι είτε, η πραγματική αγάπη. Η αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέλνει, πάντα υπομένει, πάντα πιστεύει. Η αγάπη. Να μάθουμε να αγαπάμε.
και μέσα από την αγάπη έρχεται η μεγάλη ευλογία του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας είναι αγάπη και θέλει και εμείς να έχουμε αγάπη. Αυτό εύχομαι, να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη, η οποία όπως είπαμε περνάει μέσα από την θυσία, από την προσφορά, από την ταπείνωση. Αμήν.